στις σχέσεις Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και Υπουργείου Υγείας. Να ξεκινήσουμε με τις λανθασμένες αναλύσεις. Ανά Μαρία, τι ακριβώς συμβαίνει? Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερες και εσύ, μετά και το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με την ανάλυση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, που λόγω ακατάλληλων αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνταν έδειχνε πολύ υψηλό ζάχαρο στο αίμα των ασθενών, άλλα δύο προβλήματα φαίνεται να προστίθονται στο θέμα της υγείας των ατόμων με διαβήτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει δημοσιοποιήσει ο γραμματέας του Διαβητικού Συλλόγου Πάφου, τις τελευταίες μέρες έφτασαν στο σύνδεσμο παράπονα από γονείς μικρών παιδιών που διαγνώστηκαν ότι πέραν από τον διαβήτη που έχουν, έχει διαγνωστεί και θυροειδής. Αυτό έδειξε τουλάχιστον η ανάλυση ρουτίνας στο Γενικό Νοσοκομείο που έγινε. Βεβαίως υπήρξαν υποψίες από συγκεκριμένο γιατρό από την ιδιωτικό τομέα και ζήτησε από τα παιδιά να επαναλάβουν την εξέταση, δείχνοντας προς μεγάλη του έκπληξη ότι οι αναλύσεις ήταν αρνητικές ως προς το θυροειδή. Το γεγονός αυτό θορύβησε τους γονείς στην Πάφο των παιδιών με διαβήτη, αντιδρούν έντονα και μάλιστα αναφέρουν ότι υπήρξε και περίπτωση παιδιού, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, ένα τουλάχιστον παιδί φαίνεται πως έχει λάβει αυτή τη θεραπεία με χορήγηση θυροξίνης και υπάρχουν πολλές άσχημες παρενέργειες στο παιδί. Το άλλο θέμα που επικρατεί στα άτομα αυτά είναι η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να αποσύρει ένα συγκεκριμένο φάρμακο που χορηγείται ινσουλίνης. Και οι διαβητικοί αναφέρουν ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς και πάρα πολύ χρήσιμο ως προς την ποιότητα της υγείας τους. Και αν έρθει ένα νέο φάρμακο χαμηλότερης τιμής, γιατί βεβαίως ο λόγος που αποσύρεται είναι το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα ακριβό, αυτό θα κοστίσει την υγεία τους. Το θέμα αυτά να αναφέρω, να επαναλάβω ότι καταγγέλει ο γραμματέας των διαβητικών Πάφου. Στο θέμα αυτό με τον Πανκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Ναι, είχαμε μια ανακοίνωση από τον Πανκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Αντιλαμβάνομαι ότι τα βάζουν και πάλι με τον Υπουργό Υγείας. Με το Υπουργείο Υγείας, τι ακριβώς είναι? Ακριβώς. Οι γιατροί, Χρήστο, ο Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, αναφέρονται σε σχέση με το πιλωτικό πρόγραμμα. Η θέση τους είναι ότι δεν αφορά τη φιλοσοφία του συστήματος επιδότησης του Υπουργείου Υγείας, αλλά την διαδικασία και τους όρους που διέπουν το εν λόγω πρόγραμμα, οι οποίες αναπόφευκτα θα επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Κάτι το οποίο ήδη δεν είχαν καμία διαβούλευση ή και ενημέρωση. Επίσης, καταγγέλουν, Χρήστο, και αυτοί το θέμα εκτόσεων στην υγεία, όπως και οι διαβητικοί, αναφέροντας ότι το Υπουργείο Υγείας έχει υποχρέωση να ζητά την χαμηλότερη τιμή, όπως είπε ο Υπουργός Γιώργος Παμπορίδης. Οι ίδιοι όμως οι γιατροί αναφέρουν ότι η προσέγγιση αυτή είναι εντελώς αντίθετη με τις πρακτικές που διέπουν τις σύγχρονες πολιτικές δημόσιας υγείας, αφού πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, βασισμένη σε ποιοτικά εργαλεία και μηχανισμούς ελέγχου, και όχι εξασφάλιση της χαμηλότερης ιατροφαρμακευτικής υπηρεσίας που ενδεχομένως να προκαλέσει μια αναστρέψει με συνέπειες στην υγεία των ασθενών. Μάλιστα. Να είσαι καλά.